Πάμε να δούμε Λέοντες. Για να δούμε. Να δείτε λοιπόν. Και μας βλέπουν από το καράβι για Ραφίνα με 7 μποφόρ. Να έχετε καλό ταξίδι. Κουράγιο. Καλό ταξίδι. Για τους Λέοντες λοιπόν, εδώ ο ήλιος περνά στον υδροχό, άρα μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις, είτε είναι προσωπικές, είτε είναι επαγγελματικές, σχέσεις, συνεργασίες, γάμος, αυτός είναι ο τομέας και αυτή είναι η περίοδος που μπορεί να σας απασχολήσουν πιο έντονα οι σχέσεις σας. Επίσης, στην παραδοσιακή αστρολογία, ο ίδιος οίκος που συνδεόταν με τις στενές σχέσεις, το γάμο, τις συνεργασίες, ήταν και ο οίκος των ανοιχτών εχθρών, αυτών δηλαδή που σου δείχνουν ότι δεν σε γουστάρουν ή τέλος πάντων τα συμφέροντά τους είναι σε σύγκρουση με τα δικά σου συμφέροντα. Μονομαχία. Έτσι λοιπόν, μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αφενός μπορείτε να ξεχωρίσετε πιο εύκολα φίλους από εχθρούς, γιατί δεν είναι πάντα εύκολα να το διαχωρίσεις αυτό. Φέως. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά είναι μια περίοδος που θα συζητήσετε περισσότερο για κάποιες συνεργασίες, για κάποιες σχέσεις και νομίζω ότι σε κάποιες όντως πρέπει να δείτε αν όντως υπάρχει λόγος που υπάρχουν στη ζωή σας. Σε κάποιες άλλες, επειδή ακριβώς είναι οι πλανήτες απέναντί σας, θα πρέπει να δείξετε ένα λίγο πιο συμβιβαστικό πνεύμα, αν είναι από αυτές που δεν θέλετε να ρισκάρετε να τις χάσετε ή να ρισκάρετε τέλος πάντων να μην πάνε καλά. Άρα λοιπόν από εδώ και κάτω το κομμάτι σχέσης σε όλη την γκάμα των σχέσεων είναι αυτό το οποίο θα σας απασχολήσει περισσότερο, αγαπητοί μου Λέοντες.